Ο την μίμηση των του Θεού ικτήρμων, εν Θεού Χριστότητο. Αναβλίσταν ει κρούνου, σαν ψώνι ερωτάτε. Σιγάρ οφθιστον τε και πασχόντων αχέστορ παρέχον εν Ιεκάστορ και τη 27η του μηνός Ιουνίου, Σαμψόν οσίου του ξενοδόχου, ανεκτου του μάρτυρος, Ιωάννα της Μυροφόρου, Λουκά του Ερημίτου, Μαρκίου και Μαρκία των Μαρτύρων, Πιερίου Ιερομάρτυρος Αντιοχίας, Γεωργίου οσίου του Αγιορείτου, μονή των Ιβύρων. Ο Όσιος Σαμψόν ο Ξενοδόχος γεννήθηκε στη Ρώμη από γονείς πλουσίους και ευσεβείς. Εφυής καθώς ήταν, σπούδασε φιλοσοφία, φιλολογία και ιατρική. Αλλά ο Σαμψόν εκτός από εφιά είχε και πνεύμα Θεού. Γι' αυτό και μεταχειρίστηκε την ιατρική όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά για ευεργετικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οδηγό στη ζωή για τον Σαμψών ήταν η εντολή του Κυρίου «Γίνε ουν Θεούν οικτύρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών «Να γίνεστε δηλαδή ευσπλαχνικοί στον πλησίων και συμπονετικοί στις δυστυχίες και τις ανάγκες του, καθώς και ο ουράνιος Πατέρας μας είναι ευσπλαχνικό σε όλους σα. Έτσι και ο Σαμψόν ήταν προστάτης ιατρός των φτωχών. Έμπαινε σε κάθε σπίτι που είχε ανάγκη και έδινε στους δυστυχισμένους ασθενείς την ιατρική του βοήθεια, αλλά και παρηγοριά. Και χρήματα για τις ιατρικές του υπηρεσίες δεν έπαιρνε. Το μόνο αντάλλαγμα που ζητούσε ήταν να πιστέψουν στον Χριστό όσοι θεραπεύτηκαν για αυτό τον λόγο και συγκαταλέγεται και στην χωρία των 20 Αγίων Αναργύρων. Έναν ολόκληρο όροφο του σπιτιού του τον είχε μετατρέψει σε ιατρείο και περιέθαλπε πάσχοντες αστέγους. Όταν πέθαναν οι γονείς του, με τον ίδιο τρόπο ο Σαμψόν συνέχισε την ζωή του στην Κωνσταντινούπολη. Η φήμη του προσήλγησε την εύνοια ακόμα και αυτού του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Αλλά και ο Πατριάρχης Μινάς, βλέποντας το έργο και την αρετή του Σαμψών, τον χειροτώνησε ιερέα. Με όση περιουσία του απέμεινε, έκτισε μεγάλο νοσοκομείο, που ανεδείχθη σε φημισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Εκεί ο Σαμψών σε βαθύ γύρα εκοιμήθη γαλήνια και ειρηνικά». Ο Άγιος Ανεκτός ήταν ευσεβής και ζηλωτής άνδρας, που με τα λόγια του και τα έργα του αποτελούσε πολύτιμη δύναμη της Εκκλησίας, της Κεσαρίας, της Καπαδοκίας. Ο ηγεμόνας της πόλης αυτής, Ουρβανός, αφού συνέλαβε τον Ανεκτό και δεν μπόρεσε να τον αποσπάσει από την πίστη του, κατέφυγε σε ομή και θηριώδη βία των βασανιστηρίων στην αρχή τον ράβδισαν, έπειτα του ξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, τρύπησαν τους αστραγάλους του και έκαψαν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες. Όταν είδαν ότι ακόμη ανέπνεε, τον αποκεφάλισαν. Και έτσι ο γνήσιος αυτός χριστιανός έλαβε τον Στέφανο του μαρτυρίου. Η Αγία Ιωάννα η Μυροφόρος εκοιμήθη ειρηνικά. Ήταν σύζυγος του Χουζά, ο οποίος ήταν επίτροπος του Ηρώδου. Η Αγία Ιωάννα διακονούσε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες, οι οποίες στη συνέχεια απετέλεσαν τον ευλογημένο χορό των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών.